Βρισκόμαστε στο 5ο Marie Claire Power Trip για να μιλήσουμε για μαλλιά, ομορφιά και αυτοπεποίθηση. Είναι κοντά μας ο Αλέξανδρος Κυριακάκης, είναι κεραστάς brand expert. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε. Καλώς σας βρήκα, Έστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, Marie Claire, και εσένα. Και είμαστε στη διάθεσή σας. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ερώτηση. Γίνεται τελικά μια luxury μάρκα περιποίησης μαλλιών να μας φτιάχνει τη διάθεση? Η κερασάς εφήβρεται την πολυτελή επαγγελματική περιποίηση, δίνοντας προσωποποιημένες και εξατομικευμένες λύσεις για κάθε γυναίκα με τη διάγνωση του κομμωτή, η οποία διάγνωση είναι συνυφασμένη με την κερασάς, ώστε να έχουμε υγιή, με υγιόψη και όμορφα μαλλιά. Επιπλέον, αποδεικνύει έμπρακτα το σεβασμό του για το περιβάλλον με πολλές ενέργειες, όπως οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Μαζί μας την Ντόρα Μακρυγιάννη, ηθοποιό. Ναι, καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τη βιομηχανία της ομορφιάς και με το πώς έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι προωθεί λάθος πρότυπα. Νιώθω ότι αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει και αλλάζει προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Πώς ισορροπείς εσύ ανάμεσα σε αυτό που οι άλλοι αναμένουν από σένα, να είσαι συνέχεια όμορφη, λαμπερή κλπ. Και σε αυτό που εσύ νιώθεις ότι είναι αρκετό? Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν λαμβάνω ποτέ υπόψη την άποψη των άλλων, γιατί πάντα κάθε μέρα θα είναι και διαφορετική και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ζητάνε από σένα. Για μένα πάντα το πιο βασικό ήταν η υγεία. Η υγεία στο δέρμα, στα μαλλιά, στο σώμα. Επίσης, τα πρότυπα της μόδας, ξέρουμε πολύ καλά ότι άμα πάρουμε και την ιστορία της μόδας, από δεκαετία σε δεκαετία αλλάζει. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις τι έρχεται, και επίσης πιστεύω πάρα πολύ στη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου. Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον επειδή είμαστε όλοι διαφορετικοί και φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο σύνολο. Πολλές φορές επίσης πιστεύουμε ότι για να έχουμε υγεία ή για να προσέξουμε τον εαυτό μας πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά. Αλλά για μένα αυτό δεν ισχύει. Αν συμβουλευτείς τους σωστούς, κατάλληλους ανθρώπους, μπορούν να σου πούνε 2-3 βασικά πράγματα και όλα μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα. Αρκεί να μπει ρουτίνα. Προσωπικά, ας πούμε, για τα μαλλιά με την κεραστάζ, όταν γνώρισα την κεραστάζ και με βοήθησε και πολύ και ο προσωπικός μου κομμωτής, είναι 2-3 πράγματα που γίνονται σε μια ρουτίνα που δεν σου παίρνει καθόλου χρόνο και ξυπνάς τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα και αν γυμναστείς, ακόμα και αν περιποιηθείς το δέρμα σου ή τα μαλλιά σου, νομίζω ότι νιώθεις ωραία. Και συνήθως όταν νιώθεις ωραία βγαίνει και... Δηλαδή μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά ισχύει. Όχι, δεν είναι. Ναι. Νομίζω ότι όταν νιώθουμε εμείς ωραία, είμαστε ωραίοι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Ένα από τα σημερινά θέματα συζήτησης είναι η ευεξία και η ποιότητα ζωής. Η φροντίδα του εαυτού μας δεν είναι λύση για σοβαρά προβλήματα που μπορεί να μας συμβαίνουν. Είναι όμως ένας τρόπος να αισθανθούμε καλύτερα. Τι κάνεις εσύ στην καθημερινότητά σου έτσι ώστε να νιώθεις καλά? Ναι, μπορεί να μην συμβάλλει στο κομμάτι της υγείας, όπως λέμε, στα σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά όπως είπα και πριν, νομίζω ότι συμβάλλει πολύ στην ψυχολογική υγεία, το να είσαι καλά. Και αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή όταν ξυπνάς καλά, όταν βλέπεις τον εαυτό σου και τον έχεις προσέξει, νομίζω ότι νιώθεις πολύ διαφορετικά. Εγώ, αν θυμηθώ τον εαυτό μου τις φορές που τον είχα παραμελήσει, Σε τραβάει κάτω. Ναι. Οπότε ξαφνικά, όταν θα κάνεις αυτό που ξεκίνησα εγώ, μισή ώρα περπάτημα την ημέρα, που δεν είναι κάτι. Εγώ στην αρχή φοβόμουν ότι για να ξεκινήσω να προσέχω τον εαυτό μου, ότι πρέπει να κάνω πάρα πολλά. Είναι μισή ώρα περπάτημα την ημέρα. Όπως επίσης με τα μαλλιά, το να βάλω τον ορό νυχτό στη κεραστάζ και θα ξυπνήσω το πρωί και τα μαλλιά μου θα είναι λες και τα έχω χτενίσει την προηγούμενη μέρα και ξαφνικά ξυπνάω και είναι βελούδινα. Ή με τα γυρίσματα τα πολλή ώρα που κάνω, που εγώ πριν δεν είχα γνώσεις ως προς το τι πρέπει να κάνω να τα προστατέψω. Και πλέον βάζω τον ορό που προστατεύει για τις ξηρές άκρες. Όλα αυτά συμβάλλουν στο, και εμένα να με βοηθάνε και να έχω καλή ψυχολογία. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτά τα tip που κάνεις, που θα μπουν στην καθημερινότητά σου. Χρειάζονται απλά λίγα λεπτά. Που χρειάζονται λίγα λεπτά. Αρκεί να μπεις στη διαδικασία να πεις ότι θα προσέξω τον εαυτό μου. Παλιότερα νομίζω ότι θεωρούσαν
ότι είναι λίγο κάπως εγωιστικό κιόλας. Όπως είπαμε και πριν, ο κάθε ειδικός θα σου πει το τι θα κάνεις. Ας πούμε, εμένα ο γιατρός μου είπε: μισή ώρα περπάτημα είναι τέλειο για την ρουτίνα και την καθημερινότητα που έχεις. Όπως και ο κοσμωτής μου και οι κεραστάς μου είπαν ότι πολύ ωραία μέχρι εδώ, αλλά νομίζω ότι τώρα πρέπει να μπούμε στην Nutritive, που είναι μια σειρά για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Που εμένα πια αυτό, αν δεν το έβλεπε ο ειδικός, εγώ μόνη μου, ναι, θα μπορούσα λίγο να το καταλάβω, αλλά δεν θα ξέρω ότι αυτή είναι η ανάγκη του. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό να ρωτάμε και να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς για το τι χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Έχουμε κοντά μας την Evelyn Kazatsoglou, είναι content creator και fashion model. Θα ξεκινήσω με το στοιχείο σου, με τον κόσμο της μόδας. Ο κόσμος της μόδας και των social media γεννά συχνά νέες ανασφάλειες και την ανάγκη να νιώθουμε τέλειες και να δείχνουμε τέλειες. Πώς φροντίζεις να μην νιώθεις εσύ συνεχώς αυτή την πίεση? Αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε εδώ σήμερα. Εμείς χαίρομαι πάρα πολύ. Η αυτοπεποίθηση αρχικά έρχεται από μέσα. Δουλεύουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, την ψυχή μας και αυτό σιγά σιγά αναδύεται προς τα έξω. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε μικρές ωραίες παρεμβάσεις εξωτερικές, οι οποίες αυτές μας βοηθάνε στην αυτοπεποίθησή μας και μας κάνουν να νιώθουμε κάθε μέρα λίγο και καλύτερα. Το να έχουμε όμορφα και λαμπερά μαλλιά είναι το σημαντικότερο πράγμα, γιατί όπως και να έχει, αυτό είναι που περιβάλλει το πρόσωπό μας. Και η Chroma Absolute το προσφέρει αυτό με απλόχερα σε όσες γυναίκες βάφουμε τα μαλλιά μας. Τα κόκκινα αυτά μαλλιά είναι το σήμα κατά τεθέν σου και προφανώς τα περιποιείσαι με ιδιαίτερη ανάγκη. Αισθάνεσαι ότι η εικόνα τους έχει άμεση σχέση με την αυτοπεποίθησή σου? Έχει άμεση σχέση, γιατί όταν έχουμε μια καλή ψυχολογία, έχουμε το τριχωτό της κεφαλής μας, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν βγάζει διάφορα θέματα. Όταν έχουμε μια καλή ψυχολογία, οι άκρες μας δεν σπάνε τόσο πολύ. Γενικά, ό,τι έχει σχέση με τον εσωτερικό μας κόσμο, σίγουρα φαίνεται και στα μαλλιά μας. Γιατί τα μαλλιά μας είναι το νούμερο ένα που εκτίθεται. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε μία πολύ ωραία, σωστή σειρά ολοκληρωμένη προϊόντων, τότε μπορούμε να προσέξουμε τα μαλάκια μας λίγο παραπάνω, να τα βοηθήσουμε από τους εξωτερικούς παράγοντες. Και είναι σημαντικό να έχουμε και έναν καλό κομμωτή δίπλα μας. Και εγώ νομίζω ότι έχω τον κομμωτή μου σαν Ευαγγέλιο, γιατί μου λέει πολύ σωστά tips για το πώς θα περιποιηθώ τα μαλλιά μου και το έχω καταφέρει πάρα πολύ καλά αυτό με την Chroma Absolute. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Εβέλεν, για αυτή την κουβέντα. Χάρηκα που τα είπαμε.